σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο πρώτο live show του Rising Star! Απόψε αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση. Από σήμερα είμαστε όλοι ενεργά μέλη της πιο διαδραστικής τηλεοπτικής παρέας, της παρέας του Rising Star. Αν δεν κρεμίσουμε απόψε, τα στούντιο του Καραγιάννη δεν θα κρεμιστούν ποτέ. Αυτό που γίνεται εδώ απόψε, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια τηλεόραση δεν το έχω ξαναζήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Η υποδοχή αυτή είναι απίστευτη για το show. Θέλω να σας πω ότι όλα γίνονται σε πραγματικό χρόνο live. Για πρώτη φορά ψηφίσετε άμεσα, δωρεάν και αποφασίζετε εσείς ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει από το show. Μόνο εσείς με την ψήφο σας μπορείτε να σηκώσετε αυτό τον τεράστιο ψηφιακό τοίχο από πίσω μου και να αναδείξετε τα αστέρια μας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεβάστε τώρα τη δωρεάν εφαρμογή μας. Μπείτε στο Google Play, στο App Store της Apple και γράψτε Rising Star Greece. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. 135.000 χρήστες, είναι απίστευτο. 135.000 χρήστες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και θέλω να σας πω ότι με ενημερώνουν ότι κάθε λεπτό που περνάει αυτός ο αριθμός μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Μπορείτε λοιπόν όλοι να μπείτε απόψε στο παιχνίδι, γιατί σε πολύ λίγο θα αναλάβετε δράση όλοι εσείς. Γιατί όλοι εσείς από το σπίτι είστε ο πέμπτος και σημαντικότερος κριτής του παιχνιδιού. Όμως, δεν είστε μόνοι σας. Μαζί μας έχουμε 4 από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι εδώ μαζί μας. Ο Αντώνης Ρέμος! Η Δέσποινα Μπανδύ! Ο Κώστας Μακεδόνας! Και ο Χρήστος Μάστορας από τις Μέλισσες! Θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για να τους πούμε καλωσορίσατε στο Rising Star! Επιτρέψτε μου τη γυναίκα, την όμορφη την κούκλα μας. Γεια σου, Δέσποινα μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Κώστα μου. Καλώς ήρθατε στο show σας. Πάμε, παρακαλώ πολύ, στις θέσεις. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Χρήστο Μάστορα, τον Κώστα Μακεδόνα, τη Δέσποινα Μπανδύ και τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω, καλώς ήρθατε, η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, είναι υπέροχη. Εγώ Δέσποινα δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Αντώνη, είναι μοναδικό, είναι γηπαιδική ατμόσφαιρα. Συναυλία. Είναι πραγματικά εξαιρετική, είναι πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα. Είναι πρωτόγνωρη όπως. Και πραγματικά... Δεν υπάρχει. Το περίμενε πολύ καιρό ο κόσμος στο Rising Star, γιατί τοίχο άκουγε και τοίχο δεν έβλεπε. Τώρα τον είδε τον τοίχο. Έτσι. Θα το σηκώνουμε, θα το κατεβάσουμε, θα κάνουμε διάφορα με τον τοίχο αυτόν. Δες πει να μου να ξεκινήσω από εσένα, γιατί τι έκανες, πες μου, και είσαι η μόνη γυναίκα της παρέας εδώ στο πλατό, γιατί έχουμε και την καλομήρα μέσα. Εγώ θα πω κάποια άλλη. Σταμάτα βρε, ακόμη δεν αρχίσαμε. Τι είπαμε, ότι είμαστε μια παρέα που αγαπιόμαστε. Αγαπημένοι, είμαστε πολύ αγάπη. Τι είπατε, αιώνας. Δεν έκανα τίποτα. Απολύτως.
Για μένα είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Δηλαδή να είμαστε μια όμορφη παρέα. Αυτό έχει σημασία. Να κρατάμε στην εντάξει, τώρα, τώρα αν η Μελίνα έπεσε μια λακκούβα ή χτύπησε. Δεν φταίει, δεν φταίει. Τέλος που είσαι. Αντώνη μου, μας έβγαλε στην ψυχή όλο το καλοκαίρι. Αλλά τελικά στο 90 φεύγα, είπε στον ναι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε εδώ μαζί μας το Rising Star. Θα δούμε αν θα του βγει σε καλό αυτό. Κάτσε να δούμε. Ναι, μπορεί και να το έχει μετανιώσει μέχρι το Πάσχα, δεν ξέρω. Μέχρι το Πάσχα, μπορεί, το Πάσχα θα το μετανιώσει, θα πω ότι θέλω. Αν δούμε ποιο θα κάνει ανάσταση. Απλά νιώθω τώρα πόσο σωστά έπραξα και είπα το ναι, γιατί αυτή η παρέα που δίνει εδώ πέρα, με αυτή την παρέα που είναι εδώ, με αυτή την παρέα που είναι στο σπίτι και με σένα και με όλα τα παιδιά που θα τραγουδήσουν, δεν μπορούσα να το χάσω. Έτσι, αυτά είναι. Θέλω. Κώστα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι στο Rising Star. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα? Είναι πρωτόγνωρο, είναι φοβερό. Απίστευτο αυτό που αισθανθήκαμε έτσι όπως ξεκίνησε η εκπομπή. Και βεβαίως θα πω και εγώ για την παρέα, γιατί η παρέα είναι μαγική, μοναδική. Και να δεις και πόσο ωραία θα είναι και η παρέα που θα έρθει και θα μπει πίσω από τον τοίχο. Έτσι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Χρήστο, ωραία η φούστα. Φούστα, μπλούζα, καλτσόν. Ταιριάζει με το παπουτσάκι. Ναι, κάναμε λάθος. Έπρεπε να φορέσεις εσύ τα κόκκινα παπούτσια και εγώ τη φούστα για να το κάνουμε λίγο mix grill το πράγμα. Λοιπόν. Έχω πάθει ένα μίνι εγκεφαλικό. Ναι. Πιάσει, όχι, αλήθεια, πιάσει. Παίζει, γιατί. Δηλαδή, εύχομαι στον κάθε παίχτη από πίσω να μην έχει το ίδιο άγχος που έχω εγώ τώρα. Μάλιστα. Είναι εδώ φαντασμαγορικό το σκηνικό. Πολύ επιβλητικό. Ένα-δύο σε πιάνει πίσω τον τοίχο. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Και να θα τους πιάσει μπροστά από το δικό, θα σηκωθεί εκεί να δεις δύο. Αν δεν θα σηκωθεί, αυτό περιμένω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχετε πολλά να κάνετε στο Rising Star και θέλω καταρχήν να πάρουμε μια γεύση από την πρώτη συνάντηση που είχατε πριν από...